Ταιριάζεται. Εμπρός. Όχι όλοι βέβαια. Α, παιδιά, όταν λέω κάτι δεν εννοώ όλοι. Πάντως ένα 80% το εννοώ. Εμπρός. Γεια σου Τάκη. Γεια. Ρόνι από Αθήνα. Ο Ρόνι. Ναι, με θυμάσαι. Με σε είχα ξαναπάρει. Εγώ δεν θυμάμαι ρε φίλε, το Ρωμάριο. ΑΕΚΤΖΙΣ. Α, και γιατί λέγεσαι Ρόνι. Λέω από το ΑΕΚΤΖΙΣ τι θα γίνει την Κυριακή. Α, ρε Ρόνι. Ναι, το Ρόνι από πού βγαίνει ρε φίλε. Ούτε εγώ ξέρω, Τάκη. Μάλλον από το Κλαρίνο, ε. Κλαρώνει, κλαρώνει από αυτό. Ναι, ναι, από αυτό. Καλό βράδυ. Άντε, γεια σου, ΑΕΚΤΖΙΣ. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Άμα βγαίνει το Ρόνι από το Κλαρώνει, από αυτό. Πάμε. Ανάστροφοι δεν κάναμε και σας γαμίτσαμε. Οε, οε, οε. Οε, οε, οε. Έχω και την Παρθενιά, παιδιά. Να σας τη δείξω. Παιδιά, όσο περνάει ο καιρός, το αίμα ακόμα δεν είναι. Είναι ζωντανό. Δηλαδή, οι μνήμες είναι ζωντανές στο προποτζίδικο. Το θυμάσαι, Χανουμάκια, ε. Να σας θυμίσω κάτι που είπε η διοίκηση της ΑΕΚ. Θα έχετε σημαίακια, λέει. Μπράβο. Παλιά, στο 2-3, μέσα στη Φιλαδέλφια, με γκολ του Νινιάρη ή του Τζόρτζεφ στο τρίτο γκολ, το 2-3 τότε, με τα χιόνια, είχατε κάτι μπανάνες. Θυμάστε που είχατε μετά εκπομπή, που άναψε και το καπνογόνο και σας έλεγα που τις βάλατε τις μπανάνες. Κοιτάξτε πού θα βάλετε 30.000 σημαίακια. Να με θυμάστε, μην πάτε με σημαίακια. Πηγαίνετε με σερβιέτες. Μην είστε μαλάκες. Εμπρός. Κοιτάξτε ρε, εγώ έχω το θάρρος και τα αρχίδια γιατί πιστεύω στην ομάδα μου και είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου και σας τα λέω από τώρα. Εσείς που κρύβεστε, που δεν ξέρω άμα θα ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ενώ εγώ την Τετάρτη θα είμαι εδώ, σας το λέω από τώρα, δεν θα είμαι τη Δευτέρα. Τετάρτη θα είμαι εδώ, κάθε Τετάρτη είμαι εγώ εδώ. Με ζητάτε τη Δευτέρα και τους λάζετε τα αρχίδια του Άκη. Ενώ εσείς δεν βγαίνετε να σας ξέρω, να πείτε θα χάσουμε, θα κάνω. Δεν βγαίνετε ρε. Γιατί ρε, τι έχετε πάθει. Να σας πω εγώ τι έχετε πάθει. Έχετε το σύνδρομο του πνιγμού από τότε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γιατί με έκλεισε πριν, Ολυμπιακός είμαι. Τι είσαι κι εσύ. Είμαι ο Βασίλης από Πάτρα. Ναι, και αφού δεν ξέρεις ποιος φοράει το 7, τι, σ' αφήσω. Γιατί με έκλεισες. Άντε γεια, γιατί έτσι γουστάρω. Σου ξαναείπα, άνθρωπέ μου, δεν ξέρεις ποιος φοράει το 7 και θα πιστέψεις ότι είσαι Ολυμπιακός. Ρε, άμα σου έλεγα ποιος φοράει το 44, όπως την πάτησα εγώ, γιατί δεν θυμόμουν το... ένα παιδί που ρώτησε και μπράβο του παιδιού που το ήξερε. Και εγώ του είπα αντεγιά γιατί δεν το ήξερα ότι ο Καραγκύρης φοράει το 44. Άμα σου έλεγα κανένα τέτοιο περίεργο νούμερο, 88, 93, να πάει στο διάλο. Αλλά σου λέω το 7. Και μη με ρωτάς γιατί σε έκλεισα, γιατί έτσι γουστάρω. Όπως έτσι γουστάρεις, εσύ και παίρνεις τηλέφωνο. Έχεις το γούστο, τα γούστα σου κάνεις που με παίρνεις και εγώ κάνω τα δικά μου. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Εμπρός. Έλα, έλα Τακί. Ναι. Από Βόλιο τηλεφωνώ. Ναι. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, ναι. Θυμάσαι στον Παράς που σου σκίσαμε τον κόλο. Όχι, εγώ θυμάμαι στα 99 χρόνια την πούτσα που... Ποια πούτσα, την πούτσα που τρως. Ποια πούτσα, ρε μαλάκα, θα πεις. Γιατί το κλείνεις, ρε Αρχίδη. Στο Βόλο, σας σκισάμε τον κόλο. Δεν το θυμάσαι με ένα στόπουλο στα Βίλιο, στον Παράζ. Εγώ λέω πραγματικά γεγονότα, Πουστράκη. Πουτάνα γε. Εγώ λέω πραγματικά γεγονότα. Εσύ δεν λες. Εσύ λες 99 χρόνια. Τι 99 χρόνια. Πώς είσαι 99 χρόνια. Τι λες, πότε, σε ποιο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, τα έχω πει τόσες φορές. Στο Βόλο, θυμάστε, ήταν κοινόπο και την είχαμε πετάξει θάλασσα. Τη θυμάστε μουνάκια, είτε τη θυμάστε. Θυμάστε στο ιερό που είχατε κρυφτεί δύο μουνάκια. Και μας έλεγε ο παπάς, παιδιά, εδώ είναι ο... Και καλά είπε ο άνθρωπος. Ο παππούλης είπε,
Εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Και σας αφήσαμε και πήρατε αναπνοή. Αλλά δεν είναι σας ίδια, όπως τα λένε και που κάθονται. Μπήκατε στο ιερό. Βλάστε.